Στο σημείο αυτό θα καλησπερίσουμε τον κύριο Σταύρο Θοδωράκη, τον πρόεδρο του Ποταμιού. Γεια σα, χαιρόμαστε που είσαστε κοντά μα. Και θέλω να ξεκινήσουμε με τι τελευταίε εξελίξει στο μέτωπο τη οικονομία, το οποίο προκαλεί έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Όσον αφορά στο αν τελικώ θα έχουμε Brexit, δεν θα έχουμε Brexit, θα γίνει κούρεμα, δεν θα γίνει κούρεμα, πώ το βλέπετε εσεί. Για όλα αυτά τα δύσκολα είναι εδώ το ποτάμι για να σα προστατεύσει. Κοιτάξτε. Χρειαζόμαστε προστασία δηλαδή. Βέβαια, χρειαζόμαστε. Υπάρχουν αρκετοί ε, επιπόλαιοι, να χρησιμοποιήσω έναν ε, ε, ελαφρύ όρο. Υπάρχουν αρκετοί επιπόλαιοι και στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ και στο στρατόπεδο τη Νέα Δημοκρατία. Για του νεοδημοκράτε τα είδαμε και τα ζήσαμε τα τελευταία, του τελευταίου μήνε τη συμπεριφορά του. Αυτά, όλο το μπε βγέ yes με το Δουνουτού, στήχησε στην Ελλάδα πολλά πράγματα και στη στήχησε κυρίω αξιοπιστία. Έτσι. Μιλώ για τι πρόσφατε αποφάσει του κ. Βενιζέλου και του κ. Σαμαρά. Και τώρα έχουν έρθει οι επιπόλαιοι του ΣΥΡΙΖΑ που νομίζουν ότι το παιχνίδι τη Ευρώπη μπορεί να παιχτεί σαν μια ζαριά. Αν μα βγει, μα βγήκε. Αν δεν μα βγει, δεν μα βγήκε. Εμεί, το ποτάμι, είναι απέναντι και στι δύο αυτέ πρακτικέ. Η Ευρώπη... Ναι, αλλά πρακτικά τι θα γίνει, γιατί είχαμε σήμερα και την ανακοίνωση του ναι. Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο είπε και μάλιστα προκάλεσε και την έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι και έντοκα γραμμάτια θα δυσκολευτεί ε, να πάρει η όποια κυβέρνηση μετά τις εκλογές, γιατί έχουμε εξαντλήσει το όριο των 15 δις. Ε, και επίση. θα υπάρχει ένα, υπάρχει ένα φλερτ. Αν υπάρχει... δεν υπάρξει μία λήξη στην αξιολόγηση. Ναι, υπάρχει ένα φλερτ ε, ανθρώπων του ΣΥΡΙΖΑ, ελπίζω όχι του Αλέξη Τσίπρα. Θα δούμε και την συνάδελφο την κυρία Κάτια Μακρύ. Υπάρχει λοιπόν, έλεγα, ένα φλερτ κάποιων ανθρώπων του ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχουν λεφτά στι ελληνικέ τράπεζε και αυτά τα λεφτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουμε τι όποιε ανάγκε έχει το δημόσιο ταμείο. Αυτό πρέπει να είναι μακριά από τη συζήτηση. Τουλάχιστον το ποτάμι δεν θα επιτρέψει να αγγιχτούν οι καταθέσει του απλού κόσμου. Γιατί εκτό όλων των άλλων θα πρέπει να γνωρίζουν οι καινούργοι του παιχνιδιού ότι το 90% των καταθέσεων που είναι στις τράπεζες είναι καταθέσεις ενός κόσμου που είναι για τα παιδιά του, είναι για την υγεία δηλαδή μιλάμε για μικρές καταθέσεις ουσιαστικά που έρχονται να βοηθήσουν σε μια δύσκολη στιγμή την ελληνική οικογένεια. Η λογική λοιπόν ότι βάζω ένα φόρο στι καταθέσει ή κουρεύω τι καταθέσει, διάφορα μικρά τέτοια σενάρια που τα ψιθυρίζουν κάποιοι σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να βγουν από το τραπέζι. Κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει, θα πρέπει, επιτρέψτε μου, να λυθεί το πρόβλημα με την Ευρώπη, με την Ευρώπη. Δεν θα βάλουμε ενδιάμεσου πολίτε να μα κελασπώσουν, δηλαδή δεν μα δίνουν τα λεφτά οι Ευρωπαίοι να δανειστούμε να από του πολίτε για να λύσουμε τα προβλήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει: Θα έχω νοπή, λέει, και εντολή. Θα ναι. πάω και θα πω ότι το μνημόνιο τελείωσε, ότι θέλω κούρεμα χρέου και ότι αυτό ναι. το είπε ο λαό μου και κατήργησε ο λαό μου το μνημόνιο το ίδιο βράδυ. Αυτό θεωρείτε εσεί ότι είναι εφικτό ή δεν είναι εφικτό. Κοιτάξτε. Είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει στην πορεία και ενδεχομένω θα ενεργοποιηθεί ένα πλάμπ B. Γιατί ακούω και στελέχεται ο Σιρίζα να μιλούν για δημοψήφισμα. Ναι. Η κυρία πλαμπ b γιατι ακουω και στελεχεται ο ΣΥΡΙΖΑ να μιλουν για δημοψηφισμα η κυρια κατσελη ο κύριο Ξηθάκη σήμερα στο Real FM λένε: Κατσέλη... Θα πάμε και αν είναι, θα κάνουμε δημοψήφισμα. Η κυρία Κατσέλη είναι πλέον στέλεχο του ΣΥΡΙΖΑ. Mm -hmm, ναι, ε, αυτό λέω. Ναι, ναι, ναι. Όχι. Ε, υπάρχουν μερικά πράγματα που παραξενεύουν σε μια πορεία. Καταλάβατε γιατί θυμάμαι την κυρία Κατσέλη να είναι με τον κύριο Πανδρέου στα μνημόνια. Τώρα είναι στέλεχο του ΣΥΡΙΖΑ. Τέλο πάντων, να πάω στην ουσία του ερωτήματό σα. Τέτοια έχουν γίνει πολλά σε αυτή την ναι. περίοδο. Δεν είναι μόνο ναι, της αυτό. αυτό δεν σημαίνει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να μα ξαφνιάζουν. Κάποιε μεταγραφέ που γίνονται είτε στο επίπεδο τη Νέα Δημοκρατία με κάποιου εχθρού του Σαμαρά που μπαίνουν στα ψηφοδέλτια επικρατεία και στον ΣΥΡΙΖΑ που μέχρι χθε ήταν στα μνημόνια και σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ, ξαφνιάζουν τον ελληνικό λαό. Τέλο πάντων. Ναι, αλλά αυτό το λέω και για εσά, ότι και συνδυάσατε τον κύριο ναι. Λικούδη από την πλευρά <ING> τη αριστερά και συνδυάσατε τον Κύριο Λικούδη από την πλευρά τη αντιδράση που δεν θεωρείται ότι Ο κύριο Λικούδη ήταν υπουργό. Τι σημασία έχει, σημασία. τι, έχει, έχει, δηλαδή... τι ανθρώπου συντεριάζει και Όχι. από ποιον ιδεολογικό κομμάτι. Επιτρέψτε χώρο μου έρχονται. να σα πω ότι κάνετε λάθο. Ε, το ποτάμι από την πρώτη στιγμή που βγήκε είπε ότι θα γίνει μια μεγάλη συμμαχία για να ανατρέψουμε τα κακά τη χώρα. Ο κύριος Λικούδη λοιπόν. Μα πήγατε άνθρωπος... αλλού, αλλά έχει ενδιαφέρον. Ναι, Πόσο εύρο έχει θέλετε, το ποτάμι αν τελικά, θέλετε, πολιτικό εύρο. Για να μην φαίνεται ότι υπεκφεύγω, α απαντήσουμε σε αυτό και μετά γυρνάω στην αγαπητή κυρία Μακρύ. Ε, το ποτάμι έχει φιλελεύθερου προοδευτικού έχει μεταρρυθμιστές αριστερού, έχει σοσιαλδημοκράτε, έχει σοσιαλιστέ. Έχει δηλαδή ένα κόσμο που βλέπει ότι ούτε το αριστερό λάθο, ούτε το δεξιό λάθο είναι λύση αυτή τη στιγμή για τη χώρα. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι προσέρχεται, Προσέρχονται στο ποτάμι όχι ω συνιστώσει. Αυτή είναι η μεγάλη μα διαφορά έρχονται και λένε ότι το πρόγραμμα του ποταμιού, αυτό που παρουσιάζει σήμερα το ποτάμι, αυτέ οι αρχέ μα καλύπτουν. Και μπαίνουμε στο ποτάμι για να βοηθήσουμε την κοινωνία. Τώρα τη χώρα. μου δημιουργείται πολλέ απορίε. Είναι... Αλλά θέλω να γυρίσω και να επιμείνω λίγο, θα μου επιτρέψετε, να στο αρχικό μου ερώτημα. Αν αυτό το οποίο λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ρεαλιστικό, αν εσεί μπορείτε να συνεργαστείτε μαζί του μετακλογικά σε αυτή τη βάση, ότι πάμε να διαπραγματευτούμε και βλέπουμε, ή αν δεν είναι ρεαλιστικό, οπότε προεξοφλείται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Κοιτάξτε. θα αναγκαστεί να αλλάξει μετά τι εκλογέ. Εμεί δεν μπήκαμε στην πολιτική για να λέμε πάμε και βλέπουμε και όπω θα φέρει η τύχη. Εμεί μπήκαμε στην πολιτική γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε μια συγκεκριμένη σχέση με την πραγματικότητα. Τα πόδια μα, ξέρετε, είναι πολύ γερά στην πραγματικότητα. Ξέρουμε τι συμβαίνει στην Ευρώπη και θα πάμε πάντα με συγκεκριμένε προτάσει. Και, και βεβαίω η χώρα πρέπει να πάει να διαπραγματευτεί. Και θα διαπραγματευτούμε σκληρά, εάν είμαστε κι εμεί στην υπόθεση τη διαπραγμάτευση. Και λέω η χώρα να διαπραγματευτεί. Mm -hmm. Και επιμένουμε ότι πρέπει να υπάρχει μια εθνική επιτροπή διαπραγμάτευση. Σοβαροί άνθρωποι, όχι πολιτευτέ, βουλευτέ, άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν τι σημαίνει διαπραγμάτευση. Εμεί έχουμε μερικού. Μακάρι να έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ, μακάρι να έχει και η Νέα Δημοκρατία και να του βάλουμε όλου μαζί και να πάνε να διαπραγματευτούν. Αυτό είναι το ένα. Από εκεί και πέρα. Μία διαπραγμάτευση δεν σημαίνει ένα ρίσκο για τη χώρα. Πρέπει να έχει διαπραγμάτευση Η πριν από πρέπει να, να έχει το δηλαδή, στόχο, κύριε Πρόεδρε. Ο στόχο τη διαπραγμάτευση ποιο είναι, Είναι το κούρεμα του χρέου, είναι η επιμήκυνση, είναι κάτι άλλο. Ποιο θα είναι ο στόχο τη διαπραγμάτευση. Η διαπραγμάτευση είναι ότι αυτή η χώρα πρέπει να βοηθηθεί από την Ευρώπη μέσα από κάποιε αναπτυξιακέ ρήτρε και σε σχέση με το χρέο και σε σχέση με τα αγκρεμίζ ζητήματα. Δηλαδή ότι βεβαίω η χώρα πρέπει να κάνει αλλαγέ και πρέπει να μπούμε μπροστά κι εμεί και να ζητήσουμε να γίνουν κάποιε αλλαγέ. Γιατί αυτέ οι αλλαγέ προφανώ αφορούν τα παιδιά μα και δεν αφορούν μόνο το σήμερα. Αλλά από εκεί και πέρα και η Ευρώπη θα πρέπει να καταλάβει ότι έχουμε διανύσει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, έχουμε βασανιστεί πολύ και χρειάζεται ένα διάστημα. Ναι, χρειάζεται τους ένα πρώτους διάστημα χωρί τόκου. Του πρώτου μήνε, μέχρι τον Μάρτιο, μέχρι τον Ιούνιο, για την χρηματοδότηση τη χώρα. Τι θα ζητηθεί σε αυτήν την διαπραγμάτευση, θα ζητηθεί μια από νέα μας. παράταση τη αξιολόγηση. Όχι. Κατά Εγώ... τη γνώμη σα, τι πρέπει να, να ζητηθεί, κάτι. γιατί μοιραία θα προκληθεί αυτό το ερώτημα. Να σα πω κάτι. Είναι καλύτερα αυτά τα πράγματα να τα συζητάμε με πραγματική βάση, την οποία αυτή τη στιγμή δεν την έχουμε. Δηλαδή, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η αντίδραση των Ευρωπαίων ε, στη διαπραγματευτική ελληνική ομάδα. Αυτό που λέμε εμεί όμω ξεκάθαρα είναι ότι δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να απομακρυνθούμε από το άρμα τη Ευρώπη. Άρα, το plan B του οποιοδήποτε. Πρέπει να αφορά ένα πλαν B της Ευρώπης, όχι ένα πλαν B α, ε, α, α, έξω από Άρα λέτε ένα πλαν B συμβιβασμού κυρία Θεοδωράκη, αυτό λέτε. Πρέ... Ένα πλαν B συμβιβασμού η... και όχι ένα πλαν B εξόδου από την Ευρώπη, αυτό ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Βέβαια, βέβαια mm -hmm. η ζωή απαιτεί ε, μάχες, Δείτε, απαιτεί προσπάθεια, να κάτι... αλλά απαιτεί να μην, χάνεις, αφού... να μην χάνεις την αίσθηση του μέτρου. Αφού το η Ελλάδα πρέπει να μείνει στην Ευρώπη. Το θέμα της συνεργασίας, θέλω να ρωτήσω ε, θα υπάρχει καταρχήν μια προγραμματική, μια κυβερνητική δέσμευση, δηλαδή θα υπογράψετε ένα χαρτί με τον κύριο Τσίπρα, αν είναι το πρώτο κόμμα, που θα βάλετε κάτω τα πράγματα ή θα ξεκινήσετε και όπου βγείτε, Βιάλεστε. όπως έγινε αυτή τη φορά. Βιάλεστε. Θα του βάλετε όρου και ποιοι θα είναι αυτοί οι όροι, για να καταλάβω. Ναι. Θα δώσετε ψήφο ανοχή, θα μπείτε στην κυβέρνηση, είναι ένα σωρό ερωτήματα. Ε, νομίζω ότι βιάζεστε κάνετε ένα βήμα παραπάνω καλά κάνετε εσείς από τη μεριά σα. Σε 15 αλλά... μέρε έχουμε εκλογέ. Ναι. Οι 15 μέρε λοιπόν αυτέ είναι καθοριστικέ για να δούμε τι αποτελέσματα θα έχουμε. Αν μου λέγατε, λοιπόν, τι πλειοψηφία έχει ο ΣΥΡΙΖΑ πόσο θα είναι η Νέα Δημοκρατία και πόσο θα είναι το ποτάμι, θα μπορούσα να σα απαντήσω στα ερωτήματά σα. Αλλά δεν έχετε αυτέ τι απαντήσει. Κύριε Πρόεδρε, οι δημοσκοπήσει δείχνουν ότι κατά πάσα Ακριβώς. πιθανότητα θα είστε τρίτο κόμμα. Όχι, οι δημοσκοπήσει δείχνουν ότι είμαστε τρίτο κόμμα αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι το ίδιο εάν εμεί είμαστε τρίτο κόμμα του 7% ή του 15%. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 31% ή έχει 35% για αυτοδυναμία, ενώ το πολύ απλό. Εμείς δεν ήρθαμε για να κυβερνήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ ή με τη Νέα Δημοκρατία. Εμεί ήρθαμε να πούμε στον ελληνικό λαό ότι έχουμε τη δική μας πλατφόρμα, τη δική μας πρόταση που διαφέρει πάρα πολύ από την πλατφόρμα και τη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ. Να κάνω, Άρα, λοιπόν, ένα άλλο πάμε στις εκλογές, ερώτημα. Πάμε στι στις εκλογές, πούμε, ο κύριος Τσίπρας συμφωνήσει με τους ανεξάρτητους Έλληνε. και δεν φτάνει. Εσείς θα μετέχετε σε αυτή την κυβέρνηση. Ε, τώρα βάζετε υποθετικά ερωτήματα που ε, δεν μα, έχουν σχέση. Μα, μα καταλαβαίνετε όμως ότι είναι σενάρια το οποίο Όχι, είναι δεν, υπαρκτά. Δεν, μπορεί υ, να δεν είναι υ, 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 υποθετικά αλλά μπορεί να είναι η αυριανή πραγματικότητα. Και ο κόσμος υποθέτει ότι θέλει απαντήσει σε όλα αυτά. Κυρία μακρι νομίζουμε ότι διαβάζουμε τις ίδιες δημοσκοπήσεις. Δεν υπάρχει. Καμία δημοσκόπηση στου τελευταίου μήνε που να λέει ότι οι Ανέλ μπαίνουν στη Βουλή. Με μεγάλη θλίψη του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπαίνουν. Ο κύριο Καμένο δεν μπαίνει στη Βουλή. Αυτό δεν αφορά τη δική μα διάθεση ή τη δική, δική σα διάθεση. Αυτό καταγράφουν όλε τι δημοσκοπήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να πίστευε ότι θα ήταν καλό να είχε στην κυβέρνηση έναν υπουργό Καμένο. Ο ελληνικό λαό, από ό,τι φαίνεται, αυτό το πράγμα δεν το επιλέγει. Ωραία, θα, Αλλά θα βάλουμε μια ανωτελεία εδώ. Τελικώ, τι θα κυριαρχήσει σε αυτέ τι εκλογέ, Ο φόβο ή η ελπίδα. Να σα πω κάτι. Δεν μου αρέσει η κινητολογία τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να είμαι ειλικρινή. Η Ελλάδα δεν θα γίνει ούτε Βενεζουέλα, ούτε θα γίνει Las Vegas. Υπάρχουν δυνάμει σοβαρέ στην Ελλάδα που θα προστατεύσουν κάθε ακραίο φαινόμενο. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι προ όφελο τη προεκλογική μάχη που δίνουμε να ρεμήσει ο κόσμο και να σκεφτεί να εφανίζει ο ένα ω τέρα των άλλων. Να ρεμίσουμε. Τα πράγματα είναι λίγο πιο απλά. Δεν θα γίνουμε Λατινική Αμερική, αλλά δεν θα γίνουμε και Las Vegas. Θα προσπαθήσουμε να παραμείνουμε στην Ευρώπη τουλάχιστον το ποτάμι νομίζω ότι αυτό μπορεί να το εγγυηθεί. Τώρα, κύριε Θαδωράκη, θα μου επιτρέψετε έτσι μια λίγο προποκατόρικη ερώτηση. Την ξεκίνησε η Μάρα λίγο νωρίτερα. Θέλω να την πάω λίγο παρακάτω. Τι είστε τελικά, και δράση και Δημάρ. Τι είστε, είστε κέντρο, είστε φιλελεύθεροι, είστε αριστεροί, γιατί σε μια εκλογική αναμέτρηση κατεξοχήν πολιτική, όπου αναμετράτε η κεντροδεξιά και η κεντροαριστερά, ή η δεξιά και η αριστερά, για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, εσεί πού τοποθετήσετε. Ναι, με ξαφνιάζει που οι δημοσιογράφοι ανασύρουν λέξει που στον κόσμο δεν λένε τίποτα. Αν δείτε τι τελευταίε δημοσκοπήσεις, η λέξη αριστερά και δεξιά για τον κόσμο δεν θα, σημαίνει θα τίποτα. Θα διαφωνήσω μαζί σα. Ναι, είναι δύο λογικέ που επιτρέψτε αυτή μου. τη στιγμή είναι αντίθετε στι εκλογέ. Κύριε Μακρύ, επιτρέψτε μου. Τοποθετε. Επιτρέψτε. Επιτρέψτε μου Κάνατε την ερώτησή σα. Λοιπόν, λέω ότι η λέξη αριστερά και δεξιά στον κόσμο δεν σημαίνει τίποτα. Και δεν το λέω εγώ, το λένε και οι και οι δημοσκοπήσει. Άλλο είναι να πιστεύει σε κάποιε ιδέε και πιστεύουμε όλοι σε κάποιε ιδέε, στι ιδέε του ανθρωπισμού που ξεπερνάν, ε, ξεπερνάνε τι ε, πολιτικέ ιδέε τη αριστερά και τη δεξιά. Και άλλο να επιμένει σήμερα ότι λέγοντα αριστερό λε κάτι. Αριστερό, ποιο είναι ο κρατιστή και δεξιό, ποιο είναι ο νεοφιλελεύθερο δεν είναι λέξη που λένε κάτι στον κόσμο. Σημασία έχει τι λε για τα προβλήματα του τόπου. Το ποτάμι λοιπόν από την πρώτη στιγμή έχει πει ότι αρνείται τον όρο δεξιά και αριστερά. Λέει ότι είναι το κέντρο των αλλαγών και θα προσπαθήσει να αποδείξει στον κόσμο ότι η συζήτηση κάποιων αριστερών και κάποιων δεξιών γίνεται γιατί δεν έχουν άποψη για τα προβλήματα. Εμείς έχουμε άποψη για τα προβλήματα. Το ξέρετε και πιστεύω να είσαστε από αυτούς που ε, είπατε κάτι θετικό, το λέω και για την κυρία Ζαχαρέα και για εσά. Το Σάββατο τολμήσαμε να κάνουμε κάτι πολύ σημαντικό. Αντί να κάνουμε άλλη μια προεκλογική συγκέντρωση, παρουσιάσαμε στου Έλληνε δημοσιογράφου μια ολοκληρωμένη λύση. Στα δείχνω τον τόμο που παρουσιάσαμε για τη δημόσια διοίκηση. Αυτό θέλει ο κόσμο από το ποτάμι. Θέλει προτάσει και λύσει. εμείς Εμεί λοιπόν βγήκαμε και αντί με, να με, πούμε. Αλλά επιμείνω... με συγχωρείτε κύριε Θαδωράκη, στο συγκεκριμένο κάποια με συγχωρεί. βγήκε α πούμε ο κύριο Μίλτο Κύρκο, το στέλεχό σα, στην καθημερινή και είπε να υλοποιηθεί εντό εξαμήνου το σχέδιο που έχει ήδη ψηφιστεί από την κυβέρνηση Παπαδήμου για την κωδικοποίηση τη νομοθεσία. Κύριε να. Θοδωράκη, αυτό δεν θέλει έξι μήνε, θέλει 6 χρόνια για, για να τι. γίνει. Γιατί? γιατί τόσο θέλει, Όχι, για να είμαστε ρεαλιστέ. Να κάνετε. Εμεί έχουμε. Εμείς... Ε, και ξέρετε ότι έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα. Ο Παναγιώτης Καρκατσούλης ε, τέθηκε σήμερα επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας. Είναι ο εμπνευστή των ΚΕΠ εκτό όλων των άλλων. Έτσι. Είναι ο άνθρωπο που έχει βραβευτεί. Ως ως ο οποίο βραβεύτηκε ω ο καλύτερο δημόσιο λειτουργό. Στον κόσμο. Όχι στην Ελλάδα, στον κόσμο. Εμεί λοιπόν έχουμε αυτόν τον άνθρωπο. Έχουμε μια ομάδα η οποία δούλευε από το καλοκαίρι μέχρι και πριν τέσσερι μέρε για να παρουσιάσει αυτή την πρόταση. Πιστεύουμε ότι εάν υπάρχει μια πλειοψηφία στη Βουλή που έχει όρεξη για δουλειά σε τέσσερι μήνε αυτά τα προβλήματα τα λύνουμε όλα. Υπάρχει όρεξη. Νομίζω ότι από το παλιό πολιτικό σύστημα δεν υπάρχει όρεξη. Αυτή το, θέλουν λέτε, το δημόσιο, το θέλουν, σας... το, το, το θέλουν το δημόσιο γραφειοκρατικό. Δεν Αυτή υπήρχε λέτε... όρεξη ή δεν ήθελα να το κάνουν γιατί εκεί Σωστό. βολεύοντουσαν τα πελατάκια. Τα λέτε πολύ σωστά. Αυτό λέω. Ότι δεν υπάρχει όρεξη να αλλάξει το δημόσιο γιατί εκεί είναι οι Είναι ο κομματικό στρατό. Αν δε... αλλάξει το δημόσιο λοιπόν, κάποιο θα απογοητεύσει. Τελευταία. Εμείς λοιπόν που δεν έχουμε κομματικό στρατό, μπορούμε και τολμάμε και κάνουμε μια συγκεκριμένη πρόταση που θα είχε, σας λέω, πάρα πολύ ενδιαφέρον να μπορέσει ο κόσμος μέσα στην, ε, στο, στο πανικό που ζει να ρίξει μια ματιά τι μπορεί να κάνει ένα δυνατό ποτάμι στο θέμα της δημόσιας δίκη. Τελευταία εμεί οι δημοσιογράφοι λέμε τέσσερα κόμματα της ε, κεντροαριστερά. Λέμε το ποτάμι, το εμάς πασό του Βαγγέλη εμάς. Βενιζέλου, το κίνημα του Παπανδρέου και τη Δημάρ. Θέλω να μου πείτε τι σα διαφοροποιεί. Καλά, μην συζητήσω για την Δημάρ. Ε, να συζητήσω όμω για τον Βαγγέλη Βενιζέλο και τον Γιώργο Πάνδρεο. Τι σα διαφοροποιεί από αυτά τα δύο κόμματα. Μα τι ρωτάτε τώρα, κύριε Μακρύ. Ε, ρωτάω το αυτονόητο. Όταν τι λέμε το τα αυτονόητο. κόμματα τη κεντροαριστερά. Αυτή της είναι άνθρωποι. Σα ρωτώ τι κάτι. είναι εκείνη και εμείς Εμεί δεν έχουμε αυτοπροσδιοριστεί κεντροαριστερά. Δεν μετέχουμε στο μήλο τη κεντροαριστερά. Ε, αν δεν κάνω λάθο, όμω την Ευρωομάδα μπήκατε στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, έτσι δεν είναι. Συνεργαζόμαστε με τη σοσιαλιστική ομάδα, με του σοσιαλιστέ και του δημοκράτε. Άρα λοιπόν το ίδιο. Συνεργαζόμαστε. Όχι. Η, η, ο κύριο Πιτέλα δεν είναι και το αριστερό. Ξέρω πολύ mm -hmm. καλά γιατί τι είναι γιατί συνομιλώ μαζί του. Ε, στο μήλο τη ελληνική και του αριστερά δεν μετέχουμε. Υπάρχει μια μικρή διαφορά των άλλων με εμά. Εμεί είμαστε ένα κίνημα δέκα μηνών που γεννηθήκαμε από την κοινωνία για να πούμε μερικά πράγματα κανονικά, πραγματικά στην κοινωνία. Οι άλλοι είχαν δεκαετίε εξουσία. Ευθύνονται για το χάλι τη χώρα. Το ότι ξαφνιάζονται σήμερα για τον γκρεμό που είναι μπροστά μα είναι δικό του πρόβλημα αλλά αυτοί το δημιουργήσαν. Ο κύριος Βενιζέλος υπήρξε στέλεχος του Πασόκ τις κρίσιμες δεκαετίες. Υπήρξαν προβλήματα. Καταφέρανε αυτοί οι άνθρωποι να απογοητεύσουν τα εκατομμύρια των ψηφοφόρων του Πασόκ και να μιλάνε τώρα με μια μικρή, ένα, ένα, ένα μικρό τμήμα του, του εκλογικού του ακροατηρίου. Τι μπορεί σχέση να έχει το ποτάμι με αυτού του ανθρώπου. Αυτοί ευθύνονται για το χάλι τη χώρα. Αυτή η τα ταμεία. Είναι ξεκάθαρο. Συγγνώμη. Ο... Γιατί ε, θα πρέπει να είμαστε λίγο αυστηροί. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ευθύνη για αυτή την κατάσταση. Η χώρα δεν βρέθηκε ξαφνικά. Πάνω σε αυτό πριν θέλω να μα δείξω το εξή. Ο ΣΥΡΙΖΑ ε, έχει πει καθαρά ότι εγώ ούτε με το ΠΑΣΟΚ ούτε με το κίνημα θα συνεργαστώ, εφόσον βεβαίω είναι στην Βουλή και υπάρχει ε, τέτοια περίπτωση. Για εσά, πλην τη χρυσή αυγή που μπορούμε να το θεωρήσουμε αυτονόητο. Υπάρχει άλλο κόμμα για το οποίο θα πείτε δεν δέχομαι να συνεργαστώ. Όχι, βέβαια. Εμεί λέμε ότι πρέπει να υπάρχουν μεγάλε συμμαχίε, ότι πρέπει να υπάρχουν στη, στη Βουλή συμμαχίε του 51%. Αν μπει ο κύριο Βενιζέλο στη Βουλή, βεβαίω θα συνεργαστούμε, αν πρέπει να συνεργαστούμε για ένα θέμα. Με τον κύριο Παπανδρέου, βεβαίω. Εμεί δεν αποκλείουμε άλλο αυτό. Άλλο οι κομματικέ συνεργασίε να ενωθούμε, παιδιά, να γίνουμε περισσότεροι και να φτιάξουμε ένα νέο κόμμα που εμεί δεν το θέλουμε. Εμεί θέλουμε να προχωρήσουμε μόνοι μα, χωρί του παλιού μηχανισμού και τα βάρη. Και άλλο να συνεργαστεί για το καλό τη χώρα μέσα στη Βουλή. Μέσα στη Βουλή εμεί θα προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε με όλου. Με τον κύριο Σαμαρά, με τον κύριο Τσίπρα, με τον κύριο Βενιζέλο. Σα είπα, όσοι μπουν στη Βουλή. Στο δημοκρατικό τόξο εννοείται, θα πρέπει να είναι δυνάμει σύμμαχοί μα. Η κοινή υπόθεση είναι πολύ μεγάλη για να κάνουμε ε, αποκλεισμού. Αυτό είναι άλλο και άλλο να αρχίσουμε τα παρασκηνιακά παζάρια και να λέμε: Κοιτάξτε, να φτιάξουμε ένα κόμμα με του παλιού μηχανισμού, μήπω και μπορέσουμε και κάτι, με κάτι παραπάνω. Και να επανέλθω σε κάτι για τη συγκυβέρνηση. Γιατί είχατε, να πει, κάτι. Πει παλιότερο ότι δεν σα ενδιαφέρουν οι καρέκλε. Εξακολουθεί να ισχύει αυτό και 15 μέρε πριν από τι εκλογέ. Δηλαδή, Βέβαια. θα αρνηθείτε να μπείτε στην κυβέρνηση συμμετέχοντα με στελέχη πολιτικά του κόμματό σα. Όχι, δεν έχουμε πει αυτό. Mm -hmm. Έχω πει ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει και ξέρετε, ελαφρένο, ελα, ε, θα ελαφρύνω λίγο το άγχο των αντιπάλων μα ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει να γίνω αντιπρόεδρο. Δεν με ενδιαφέρει να γίνω υπουργό. Γιατί συνήθω το άγχο που έχουν είναι ότι το μικρό κόμμα έρχεται για να πάρει μερικά υπουργεία. Εμείς τι άλλο λέμε. δεν με ενδιαφέρει και άλλο άμα σα το προτείνουν εγώ στο προ... πλαίσιο μια κυβερνητική συνεργασία, αν πείτε όχι. Εάν, εάν, μιλάτε για μένα, εγώ δεν ενδιαφέρομαι και δεν θα μετέχω. Θέλω να εγγυηθώ μα... άλλα πράγματα στη χώρα. Αυτό που λέμε είναι το εξή. Ότι σε μια κυβέρνηση που θα συμμετέχει το ποτάμι, δεν θα συμμετέχουν. τα Προφανή στελέχη του ποταμιού. Θα κάνουμε μια πρόταση για μια κυβέρνηση εθνική Ελλάδο. Αν σε αυτή την κυβέρνηση πρέπει να συμμετέχει κάποιο από το ποτάμι, θα συμμετέχει. Αλλά δεν θα είναι η λογική πέντε του ποταμιού, 3 του ΣΥΡΙΖΑ, πέντε τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Ότι οι καρέκλε δεν μοιράζονται στα κομματικά αρχηγικά γραφεία. Μια κυβέρνηση, εάν θέλει να είναι μια κυβέρνηση συνεργασία, πρέπει να έχει υπουργού που συμφωνούν οι πολιτικοί αρχηγοί ότι εκφράζουν την ανάγκη του τόπου, αυτό που λέμε εμεί κυβέρνηση Εθνική Ελλάδο, που ο κόσμο θα αποφασίσει, θα είναι προ τα δω, θα είναι προ τα εκεί. Αυτά όλα θα καθοριστούν με την ψήφο του κόσμου στι 25 του μήνα. Κύριε Πρόεδρε, επειδή πρέπει να κλείσουμε, όπω ξέρετε, ένα δελτίο ειδήσεων έχει πολύ λιγότερο χρόνο από μία εκπομπή. Είμαι. Θα θέλαμε, έτσι όπω το σκέφτομαι εγώ, επειδή κάποιοι χιλιάδε πολίτε μα βλέπουν αυτή την ώρα, κλείνοντα, τι θα θέλατε να του πείτε κοιτώντα του στα μάτια ότι υπάρχει ένα σύνθημα που μας ενώνει με όλο τον κόσμο. Και αυτό το σύνθημα ακούγεται όλο και πιο συχνά από περισσότερο κόσμο. Ελάτε με το ποτάμι για να τα αλλάξουμε όλα στη χώρα, αλλά χωρίς να την κρεμίσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.